Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan stratejisiyle Türkiye'ye büyük kazanım sağlayan Libya mütabakatının mimarı, kripto FETÖ'cülerin ordu içinde tespitini sağlayan FETÖ metre uygulamasının mucidiydi. Bir gecede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla görevden alındı Tümamiral Yaycı. Η εξ όφηση επαρέτηση του άλλοτε πανίσχυρου Τζιχάντ Γιαϊτζή με υπογραφή Ερντογάν έχει γίνει κυρίαρχο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Ο εμπνευστή του δόγματο τη γαλάζια πατρίδα, την οποία στήριξε την καριέρα του Γιαϊτζή, έσπευσε να τον υποστηρίξει στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Λίγους μήνες πριν ο Ερντογάν είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Γιαϊτζή για τη δουλειά του σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Σάρατς. Πριν τρεις μήνες επιθυμούσε ο Τούρκος Πρόεδρος τον Γιαϊτζή, τώρα τον απομάκρυνε. Νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν δημιουργούνται τα δόγματα, πολλές φορές η δημιουργία των δογμάτων κάποια στιγμή εξαφανίζονται στην Τουρκία. Ο Γιαϊτζή είναι από τους πιο σκληρούς εκφραστές των αναθεωρητικών σχεδίων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πριν από έναν μήνα, μάλιστα, με νέο του βιβλίο, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα μονομερώς αύξησε 25% την κυριαρχία της στο Αιγαίο και ότι θα πρέπει να περιορίσει την αιγαλίτιδα ζώνη της στα 3 ναυτικά μίλια, αμφισβητώντας έτσι την κυριαρχία 23 νησιών του Αιγαίου. Εμφορείται από ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις που σε άλλες χώρες θα έβρισκαν έδαφος μόνον σε περιθωριακά έντυπα, σε περιθωριακές εκπομπές κτλ. Επειδή όμως ο εθνικισμός είναι εγγενές στοιχείο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ο Γιαϊτζή ήταν ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το σενάριο που φαίνεται να κυριαρχεί για την καρατόμηση Γιαϊτζή είναι ότι ενόχλησε με τη στάση του άλλους πόλους εξουσίας μέσα στο ευρύτερο σύστημα Ερντογάν. Η αποπομπή του υποναβάρχου σχετίζεται πρωτίστως με εσωτερικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τόσο λόγω της υπερπροβολής του που είχε ενοχλήσει ακόμη και τον ίδιο τον Ακάρ, όσο και λόγω κάποιων θέσεων ακραίων που είχαν εκφραστεί κατά καιρούς από αυτόν και είχαν ενοχλήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μέσα σε αυτό το σύστημα δημιουργούνται και ανταγωνισμοί και αντιζηλίες. Και έτσι είσαι τη μία μέρα πάρα πολύ κοντά και καθορίζεις καταστάσεις και έχεις μεγάλη επιρροή και την άλλη μέρα βρίσκεσαι στην παρέτηση. Ωστόσο, κοινή πεποίθηση των διεθνολόγων είναι ότι η απομάκρυνση για IG δεν θα αλλάξει την τουρκική εξωτερική πολιτική προς την Ελλάδα. Η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει ως θεμέλιο λίθο της πλέον, ακρογωνιαίο λίθο της, και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε από εφάνταστα σενάρια, μια και η στρατηγική της έντασης από τη μεριά της Τουρκίας παγιώνεται. Ο πρώην αρχηγός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού είναι ο εφευρέτης του περίφημου Γκιουλενιστόμετρου, στο οποίο βασίστηκαν κατηγορίες για χιλιάδες Τούρκους στρατιωτικούς.